Τι έγινε στην Αλόνσο? Ο πρώτος υποβρύχιος γάμος. Το είχαμε βγάλει πέρυσι, είχαμε συνδεθεί πέρυσι, το λέγαμε, το διαφημίζαμε. Παραδίδουν δωρεάν μαθήματα αξιοποίησης του θεματικού τουρισμού εκεί στην Αλόνισο. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, έχουμε και βίντεο. Βέβαια. Τι κάνει η νύφη? Βουτάει με το γαμπρό και μάλιστα και ο δήμαρχος και τοπικοί φορείς εκεί. Ναι. Νομίζω ότι πέρασαν το πιο όμορφο και το πιο καλοκαιρινό μήνυμα. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω, να πάρεις μία ανάσα για να πάμε στον Δήμαρχο. Να πάμε στον κύριο Πέτρο Βαφίνη, Δήμαρχο Σαλονίσου, να μας πει περισσότερα. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Στην Κρήτη. Είμαι καλά. Εσείς βουτήξατε? Φυσικά. Φυσικά. Έχω κρατήσει την αρμοδιότητα αυτή. Δεν την έχω μεταβιβάσει σε κάποιον αντιδήμαρχο. Συνεπώς λοιπόν όλους τους γάμους, είτε επίγεια είτε υποβρύχια, τους κάνω εγώ. Άρα λοιπόν και αυτόν τον γάμο που έγινε υποβρυχίος φέτος τον Αύγουστο μήνα και ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερος. Νομίζω ότι το χάρηκαμε πάρα πολύ, το χάρηκαν καταρχήν το ζευγάρι, το χάρηκε πάρα πολύ. Το χάρηκαν οι συγγενείς, διότι αν και δεν μπορούσαν να βουτήξουν όλοι γιατί δεν διέθεταν τις γνώσεις. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Σαλονίσου είχε φροντίσει να έχει υποβρύχια κάμερα και να μεταδίδει live το τι γινόταν στο βυθό. Άρα λοιπόν, σε ένα βίντεο γκολ που είχε στηθεί έξω στην Προβλήτα, όλοι οι συγγενείς του Γαμπρού και της Νύφης και μέσω των κινητών τους ακόμα μπορούσαν να παρακολουθούν τον γάμο που τελέστηκε στο βυθό. Στόχος λοιπόν επετεύχθη, η αρχή έγινε, ο σχεδιασμός πηγαίνει ακριβώς υπέροχα. Οπότε, τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα από τη μία και από την άλλη, αν υπάρχουν βέβαια θέσεις τους επόμενους μήνες για να παντρευτεί κάποιος υποβρυχίος στο νησί σας? Λοιπόν, ο στόχος επιτεύχεται, όπως είπατε και εσείς. Εμείς επενδύουμε τα τελευταία χρόνια γενικά στον καταδυτικό τουρισμό. Τα έχουμε και με έχετε φιλοξενήσει πολλές φορές. Νιώθω σαν το σπίτι μου το Κρήτη TV. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, και πραγματικά γίνονται πολλές προσπάθειες μαζί με το υποβρύχιο ναυάγιο της Περιστέρας που λειτουργεί για τρίτη χρονιά. Του χρόνου ευελπιστούμε να λειτουργήσουν άλλα τέσσερα. Παράλληλα όμως κάνουμε και δράσεις όπως αυτός με τους υποβρύχιους γάμους, τα οποία έχουν, όλα αυτά έχουν σχέση με τις καταδύσεις και πραγματικά ο Δήμος Σαλονίσου ποντάρει εντός εισαγωγικών στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού. Μάλιστα. Ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες, γιατί λέει, μας τα χαλάει κατά κάποιο τρόπο αυτές τις ημέρες. Εκεί στο νησί ποιος είναι? Ακόμα ο καιρός είναι φανταστικός. Η θερμοκρασία του νερού είναι πάρα πολύ καλή που μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο χωρίς να φοράει τη φόρμα του βέβαια. Και βεβαίως και στη στεριά ο καιρός παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή. Ευελπιστούμε να συνεχίσει. Το νησί έχει ακόμα κόσμο. Μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Από τις 26 Σεπτεμβρίου και μετά υπάρχει τώρα μία πτώση, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει μέχρι τις 8 με 9 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.